Αν δει κανείς προσεκτικά τις ομιλίες αυτών των ημερών, θα διαπιστώσει ότι πέρα από τις διαφορές που υπάρχουν, στα βασικά και τα κεντρικά ζητήματα του προϋπολογισμού και της οικονομίας συνολικότερα, συγκρούονται δύο λογικές. Η μία είναι η λογική την οποία αυθεντικά εκφράζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία όμως αποδέχονται και τα υπόλοιπα κόμματα, που ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι αυτό που ζούμε σήμερα, η ακρίβεια, η ανασφάλεια, το γεγονός ότι το εργατικό λαϊκό εισόδημα δεν επαρκεί, όχι για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες, αυτό δεν υπάρχει ούτως ή άλλως, αλλά ούτε καν τους στοιχειώδους όρους αξιοπρεπής διαβίωσης, ότι όλα είναι αυτά είναι αποτέλεσμα μιας απόκλησης από κάποια κανονικότητα, ότι είναι μια παραφωνία, ότι είναι μια στρέβλωση της αγοράς, της οικονομίας, των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η αντιπαράθεσή σας ουσιαστικά αφορά το ποιος ευθύνεται για αυτή την παραφωνία. Η μεν κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι φταίει η διεθνή συγκυρία, ότι είναι εισαγόμενα τα προβλήματα και ότι τάχα η κυβέρνηση προσπαθεί να μετριάσει αυτές τις επιπτώσεις. Τα άλλα κόμματα ισχυρίζονται το ακριβώς ανάποδο, ότι η παραφωνία είναι ελληνικό φαινόμενο, ότι οφείλεται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πνέει ούριος άνεμος, ότι τα πράγματα είναι πλασμένα όμορφα και αγγελικά. Ουσιαστικά πρόκειται για τους δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ενός νομίσματος που προσπαθεί να συγκαλύψει τις πραγματικές αιτίες των λαϊκών προβλημάτων, που προσπαθεί να κρύψει ότι είναι οι ίδιοι οι παράγοντες που τροφοδοτούν την έκρηξη αυτών των προβλημάτων τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα, καθώς και ότι η πολιτική των κυβερνήσεων οποιασδήποτε απόχρωσης είναι μέρος του προβλήματος, γιατί πολύ απλά ενισχύει αυτούς ακριβώς τους παράγοντες που οξύνουν τα λαϊκά προβλήματα. Από αυτήν λοιπόν την άποψη, κύριε Υπουργέ, κύριοι της κυβέρνησης, η δική μας κριτική, η κριτική του ΚΚΕ προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι ότι αποτελεί μια εξαίρεση στην κανονικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το ακριβώς αντίθετο, ότι είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με αυτή την κανονικότητα, ότι προπορεύεται κιόλας σε ορισμένα ζητήματα, μόνο που αυτή η κανονικότητα είναι βαθιά αντιδραστική, εχθρική και βάρβαρη για τους εργαζόμενους και όλους τους λαούς. Είναι καινούργια αυτή η συζήτηση που γίνεται σήμερα. Είναι η ίδια ακριβώς συζήτηση τηρωμένων των αναλογιών που γινότανε και στην περίοδο της κρίσης. Τότε που όλοι σας τότε πάλι προσπαθούσατε να αποδώσετε την κρίση τότε της καπιταλιστικής οικονομίας σε κάτι εξωγενές, σε κάτι παράτερο από την καπιταλιστική οικονομία ή σε κάποιες διαχειριστικές ανεπάρκειες της εκάστοτε κυβέρνησης, ενώ η κρίση είναι ακριβώς στο DNA αυτού του συστήματος. Απλά την περίοδο της κρίσης οι εργαζόμενοι πληρώνουν το μάρμαρο με απολύσεις, με αύξηση της ανεργίας, με μειώσεις στους μισθούς. Την περίοδο της ανάπτυξης η εκμετάλλευση εμφανίζεται και με άλλους τρόπους. Εμφανίζονται με την εντατικοποίηση, εμφανίζονται με τα 13 ώρα, με τις απλήρωτες υπερορίες. Τέτοια είναι αυτά που επιβάλλατε σε μια σειρά εργασιακούς χώρους και στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, στα οποία αναφέρθηκε πριν ο κύριος Παπαθανάσης. Όπως επίσης το ξεζούμισμα εκφράζεται και με την ακρίβεια, που κι αυτή είναι γνήσιο τέκνο, όχι νόθο, όχι από παιδί, είναι γνήσιο τέκνο του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης και των πολιτικών κυβερνητικών επιλογών που τον υπηρετούν. Όταν μιλάμε για ακρίβεια, καταρχήν, μιλάμε για ένα σύνολο παραγόντων. Είναι προφανώς οι τιμές, είναι οι φόροι, ειδικά οι έμεσοι φόροι που πλήττουν τα φτωχά λαϊκά στρώματα, είναι οι μισθοί που εσείς εδώ μπορεί να πανηγυρίσετε ότι ανεβαίνουν, όμως δεν μπορεί να κρύψετε ότι με ονομαστικούς όρους έχουμε μείωση του πραγματικού μισθού και του πραγματικού εισοδήματος, ενώ ο μέσος μισθός βρίσκεται πιο κάτω από ό,τι ήταν στα επίπεδα του 2009. Δηλαδή 14 χρόνια πίσω, ως αποτέλεσμα προφανώς της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων. Ως αποτέλεσμα της κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, έργο Νέα Δημοκρατία
ΠΑΣΟΚ σε πρώτη φάση, ο νόμος Βρούτσι και στη συνέχεια ΣΥΡΙΖΑ, ως αποτέλεσμα της εκτείναξης της άμεσης και έμεσης φορολογίας για να βγαίνουν τα ματωμένα πλεονάσματα και τα μαξιλαράκια. Στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα άλλοι τα καταργέστε, άλλοι τα υπερασπίζεστε, όμως μαζί τα στηρίξατε, μαζί τα ψηφίσατε, όπως επίσης ως αποτέλεσμα όλων αυτών των κυβερνητικών επιλογών. Και πάμε και στο ζήτημα των τιμών, του πληθωρισμού. Και όχι του πληθωρισμού γενικά, αλλά του πληθωρισμού των φτωχών. Της αύξησης δηλαδή των τιμών σε μια σειρά είδη πρώτης ανάγκης, τα τρόφιμα, στην ενέργεια, το ρεύμα, τα ενίκια. Ποιο είναι το ερώτημα? Αυτός ο πληθωρισμός, αυτή η αύξηση των τιμών είναι εισαγόμενο πρόβλημα? Είναι κάτι εξωγενές ή είναι και αυτό αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών και ευρωενωσιακών και εθνικών και της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και όλων των προηγούμενων? Οι υψηλές τιμές στην ενέργεια και στο ρεύμα έχουν ή δεν έχουν σχέση με την πολιτική της λεγόμενης πράσινης μετάβασης, με το χρηματιστήριο ενέργειας, με την απολιγνητοποίηση που διαμόρφωσε μια πανάκριβη ενεργειακή αγορά την οποία φτιάξατε όλοι μαζί με διαδοχικές αποφάσεις? Οι υψηλές τιμές στα τρόφιμα έχουν ή δεν έχουν σχέση με το περίφημο μοντέλο της εξωστρέφειας, το οποίο αποτελεί σημαία όλων των κυβερνήσεων, σύμφωνα όμως με το οποίο μοντέλο η παραγωγή προϊόντων στην Ελλάδα που προορίζονται για εξαγωγή δεν διαμορφώνει τιμές εσωτερικού, δηλαδή τιμές προσιτές στον ελληνικό λαό, αλλά τιμές εξωτερικού? Οι υψηλές τιμές, τέλος, στην κατοικία και τα ενίκια έχουν ή δεν έχουν σχέση με την προσέλκυση ξένων επενδυτών και με τη δέσμευση χιλιάδων ακινήτων για τουριστική αξιοποίηση που οδηγεί αυτή τη στιγμή σε ένα ντόμινο, στην κυριολεξία ντόμινο, μαζικής και βίαιης μετεγκατάστασης πληθυσμού, με τους ενοικιαστές να μεταφέρονται για να αναζητούν φτηνότερα σπίτια σε φτηνότερες γειτονιές? Έχουν ή δεν έχουν σχέση με την κατάργηση και αυτών των ελάχιστων προγραμμάτων εργατικής λαϊκής κατοικίας που υπήρχαν, που τα καταργήσατε μαζί με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας την περίοδο των μνημονίων Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, και εμφανίζεστε σήμερα ως υπερασπιστές της κοινωνικής κατοικίας? Και σε όλα αυτά έρχεται από πάνω οι τράπεζες, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την αύξηση των επιτοκίων και εκτινάσει το κόστος δανεισμού των στεγαστικών δανείων. Και μιλάμε για τις τράπεζες που έχουν ρεκόρ κερδοφορίας, που απαλλάσσονται από τη φορολογία, που ανακεφαλοποιήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις με χρήματα του ελληνικού λαού και που σήμερα έρχεται το δημόσιο να πουλάει το μερίδιό του στους διάφορους ιδιώτες. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό πρακτικά, για να το καταλαβαίνει και ένας κόσμος? Ιδιωτικοποίηση των κερδών και κοινωνικοποίηση των ζημιών. Αυτό έγινε τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα. Και φυσικά δεν έχουν μόνο οι τράπεζες ρεκόρ κερδοφορίας. Έχουν μια σειρά τμήματα του κεφαλαίου, από τους ομίλους της ενέργειας μέχρι τις εταιρείες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Όλοι λοιπόν αυτοί οι αναξιοπαθούντες εισφέρουν στον κρατικό προϋπολογισμό σας μόλις το 5% των φορολογικών εσόδων, όταν τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα φορολογούνται και καταβάλουν το υπόλοιπο 95%. Να λοιπόν οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού, να λοιπόν σε ποιους δίνει και από ποιους παίρνει, να λοιπόν ο αντιλαϊκός ταξικός χαρακτήρας. Ταξικός χαρακτήρας. Απαγορευμένη λέξη. Γιατί έχουμε και τις καινούργιες θεωρίες του κυρίου Κασελάκη, που πρόσφατα διατύπωσε, ότι λέει δεν πρέπει να διαχωρίζουμε τους Έλληνες ταξικά, γιατί αρκετά υπέφερε το έθνος, προσέξτε η χρησιμοποίηση των λέξεων, αρκετά υπέφερε το έθνος από τέτοιους διχασμούς. Κύριε Χατζηδάκη, είσαστε πολύ πίσω. Σας ξεπέρασε ο κύριος Κασελάκης. Μια μεταμοντέρνη εκδοχή, ερέ, παπάγου, λάσκαρη, που έλεγε ότι θα καταργήσει την ταξική πάλι. Αυτά λέει τώρα ο κύριος Κασελάκης. Λες και οι ταξικοί διαχωρισμοί και οι ταξικοί πάλι περιμένουν τον κύριο Κασελάκη ή τον κύριο Μητσοτάκη για να τους αναγνωρίσει. Δεν υπάρχουν ούτως ή άλλως και εμείς λέμε ότι πρέπει να δυναμώσουν ακόμη περισσότερο. Τελειώνω με το εξής. Η άλλη λογική,
για να καταλήξω και σε αυτό, είναι η λογική που λέει το ΚΚΕ. Που λέει ότι όλα αυτά που ζούμε δεν είναι μία παραφωνία, είναι η κανονικότητα του βάρβαρου καπιταλισμού, ότι απέναντι σε αυτή την κανονικότητα δεν μπορούν να υπάρχουν λύσεις εποφελείς για όλους και ότι κάποιος πρέπει να χάσει. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να χάσουν αυτοί που συσσωρεύουν αμύθιτα κέρδη. Αυτό λέμε με τις προτάσεις μας και κυρίως πρέπει να χάσουν το βασικό, την εξουσία και την ιδιοκτησία τους στα μέσα παραγωγής, για να διαμορφωθεί μια άλλη κανονικότητα που θα έχει στο επίκεντρό της τις λαϊκές ανάγκες.